με την έπαρση των σημαίων από τις συμμαχικές χώρες και συγκεκριμένα της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Βρετανίας αλλά και της Ελλάδας στο ιστορικό φρούριο του Φυρκά, συνεχίστηκαν το πρωί στα Χανιά οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών καθώς και οι πρέσβεις της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Καναδά. Σήμερα γιορτάζουμε και την μεγαλόψυχη προσφορά του κρητικού λαού, ο οποίος όταν έπεσε η Κρήτη βοήθησαν, φυγάδεψαν, τάισαν και έσωσαν εκατοντάδες συμμάχους μαζί με πολλούς Αυστραλούς που μείναν εδώ όχι μόνο μια-δυο μέρες, αλλά κάμποσα χρόνια. Δηλαδή ήταν μια στιγμή και μια περίοδος που δέθηκαν οι δύο λαοί. Όταν κάποιοι λαοί πολεμήσουν δίπλα-δίπλα ένα γενό εχθρό, και στην περίπτωση αυτή ο εχθρός ήταν ο κακός των εισαγωγικών, ήταν οι δυνάμεις του άξονα του ναζισμού και του φασισμού, αναπτύσσονται πολύ ισχυρές δυνάμεις φιλικές μεταξύ τους, δεσμοί αίματος θα έλεγα, το οποίο αποτυπώνεται κάθε φορά στις εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης. Η παρουσία των πρέσβων των χωρών αυτών εδώ στα Χανιά αποτελεί τιμή για εμάς, αλλά αποτελεί και μια έμπρακτη απόδειξη ότι οι δεσμοί που αναπτύσσονται, οι δεσμοί που αναπτύχθηκαν κατά τη μάχη της Κρήτης, είναι ακόμα ισχυροί. Αμέσως μετά την τελετή, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και συγκεκριμένα στην πτέρυγα του μουσείου που είναι αφιερωμένη στη μάχη της Κρήτης. Εκεί έγινε και η παρουσίαση του δώρου που έλαβε πρόσφατα το μουσείο από την Ομοσπονδία Κρητικών Συλλόγων Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, που είναι 6 κουτιά μπισκότων με παραστάσεις από τη μάχη της Κρήτης και μνημεία της Αυστραλίας. Και συγκινήθηκαν με το δώρο που είχαμε πάρει από την Ομοσπονδία Κρητικών Συλλόγων Αυστραλίας Νέας Ζηλανδίας. 6 κουτιά μπισκότων άδεια, γιατί εγώ είχα ζητήσει να έρθουν χωρίς μπισκότα για διάφορους λόγους, με παραστάσεις από τη μάχη της Κρήτης και μνημεία της Αυστραλίας. Δυστυχώς δεν προλάβαμε λόγω κορονοϊού και συνθήκων να εκδώσουμε τις προσώψεις των κουτιών σε γραμματώσιμα. Αλλά νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε στη συνέχεια. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας θα πρέπει να τηρούμε άσβεστη τη μνήμη των αγώνων των προγόνων μας. Οι επετειακές εκδηλώσεις στα Χανιά θα συνεχιστούν αύριο και θα κορυφωθούν το απόγευμα της Κυριακής παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, όπου θα διεξαχθεί η τελετή λήξης με τη διέλευση αεροσκαφών F-16 από την 115 πτέρυγα μάχη σε σχηματισμό με το ακροβατικό σμήνος Red Arrows της RAF.